πρωί. Δεν σταματούσαν να συζητάνε και να κάνουν ζυμώσεις και μεταξύ τους, όχι με τους που θέλαν να πείσουν. Εάν ας πούμε ότι είναι σύμβολο συντηρητισμού η γραβάτα, κατάλαβες δηλαδή πως μένουν σε τέτοια πράγματα επιμέρους και κοροϊδεύουν τον και κόσμο. Επιφανειακά. Θα βάλει γραβάτα, τα κοστούμάκια που φοράει, που και αυτό δεν με νοιάζει αν είναι πανάκριβο, πρωθυπουργός είναι, καλά κάνει και το μαντιλάκι και όλο το στυλάκι. Δεν είναι αυτό που με απασχολεί εμένα. Με απασχολεί η απίστευτη κολοτούμπα που έχει κάνει και που κατάφερε όσα δεν κατάφεραν οι συντηρητικοί. Να δέχεται ο λαός όλα αυτά τα πράγματα και να λέει το καημένο το παιδί αγωνίζεται. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι όλο το team αλαζονικό. Έχετε δει ποτέ οικονομικό επιτελείο να πηγαίνει έτσι με σακίδια σαν πηγαίνουν σε κάμπινγκ βόλτα? Με αυτό το ύφος το ηρωνικό και το αφιψηλού. Οι κύριοι αυτοί πανεπιστημιακοί αντραπούνε λίγο έτσι. Να σκύψει το κεφάλι αν τους πείτε. Αν τύχει και βρεθείτε μπροστά. Ή αν τύχει και δεν κοπεί αυτό, κύριε Σταθάκη, λίγο να σκύψει το κεφάλι. Έχετε κι άλλους. Κύριε Ξένο, τι σας ενόχλησε τον κύριο Σταθάκη? Γιατί τα πάντα. Με τις ατασταλίες που έχουν προηγηθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αυτή η ιστορία με τα οικονομικά σκάνδαλα μεγάλου μεγέθους που μπορούν να, μπορούν να συμπληρωθούν πολλά χρέη, έτσι. Αν υποτεθεί ότι έχουμε χρέος, για μένα δεν υπάρχει χρέος, το χρέος είναι δικό τους. Λοιπόν, ας σταματήσει αυτή η ιστορία. Και πολλά άλλα και κυρίως είναι το ύφος, το στυλάκι αυτό όλο. Ότι εμείς τι είμαστε, είμαστε παρακατιανοί εμείς? Εμείς είμαστε οι άνθρωποι, εμείς σκεπτόμενοι? Μα εμείς είμαστε σκεπτόμενοι. Αυτή είναι εξουσία. Εκεί κάνουν το λάθος. Δεν είναι σκεπτόμενοι, είναι εξουσία. Και κακή εξουσία, αλαζονική εξουσία. Άρα πρέπει να φύγουν το ταχύτερο δυνατόν. Ο κόσμος δηλαδή. Με τον ντύσιμο. Με τον ντύσιμο αλλάζει η πολιτική σου κτλ. Κάνεις αυτό που είπε και για το σακίδιο. Δεν ξέρω τώρα για τα πανεπιστήμια και αυτά και ούτε ξέρω τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι ξέχασε να δηλώσει 1.000.000 ευρώ. Εγώ με 1.000.000 ευρώ θα είχα φτιάξει άλλα 10 θέατρα εδώ γύρω. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι είναι κλέφτες. Εγώ λέω ότι λένε πράγματα τρελά. Λένε πράγματα τρελά, απίστευτα. Τώρα μου είπες και αυτό. Εγώ δεν παρακολουθώ τι λέει ο Πολάκης. Αλλά αυτή. Εντάξει, έχει μιλήσει και για βοθροκάνα. Και για βοθροκάνα, αλλά έχει μιλήσει. Ναι, όσο τους υποστηρίζανε, καλά ήταν και τα κανάλια και όλοι καλοί ήταν. Να σου πω και κάτι. Μπορεί να έχει δίκιο σε κάποια πράγματα. Γιατί τα χρησιμοποιεί? Για ποιο λόγο τα χρησιμοποιεί? Αυτός ο διαγωνισμός που κάνανε για τα κανάλια, τι ήτανε? Μια μπαρούφα και όποιος πληρώσει θα κάνει κανάλι. Θεατρική. Ακριβώς. Κακοπαιγμένο. Πολύ κακοπαιγμένο. Όλο αυτό το καινούργιο δεν ξέρω αν το έχετε δει τώρα που το βλέπει όλη η Ελλάδα και κάνει 60%. Το Survivor το έχετε δει αυτό? Όχι. Πώς βρίσκω ειδήσεις μέσα στο ίντερνετ όταν μπαίνω και για... Ναι. Πώς σας φαίνεται που έχουν πάει περίπου, δεν ξέρω πόσοι εκεί άνθρωποι, 20 πες, και κερδίζουν το ψωμί τους δύσκολα, το φαΐ τους δύσκολα. Σαν την Ελλάδα είναι λιγάκι. Απλά αυτοί έχουν και ένα έπαθλο. Όποιος κερδίσει θα πάρει και 100.000 ευρώ. Πεινάνε και αυτοί εκεί, και εδώ στην Ελλάδα πεινάμε. Ισχύει αυτό όμως, μήπως είναι ψεύτικο? Όλα πεινάω. Στο σπίτι μου. Πρέπει να πάω στο Survivor να πεινάσω. Θα του στείλω το λογαριασμό στο Μαξίμου. Τελείωσε. Αυτά είναι. Έχει γυναίκα, παιδί, μιλινίτσα με έχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τον τελευταίο ένα χρόνο, ο Λάκης Λαζόπουλος περνάει δύσκολα. Τον χτυπάνε όλοι. Δεν μου αρέσει αυτό καθόλου. Καθόλου δεν μου αρέσει. Αν έχεις να πεις κάτι για το περιεχόμενο της δουλειάς του, όταν την έκανε τη δουλειά του, εντάξει, όλα είναι θεμητά. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει τι γίνεται. Σας λείπει τώρα η εκπομπή του που δεν υπάρχει το τσαντήρι? Επειδή δεν το παρακολουθούσα παρά μόνο όταν ήμουν εκεί, δεν μου λείπει καν η τηλεόραση. Χάλασε και η κεραία μας, δεν βλέπουμε. Σωθήκατε. Ναι. Εμένα μου λείπει ο Λάκης, το φωτεινό του μυαλό. Το φωτεινό μυαλό αυτόν που έγραφε για το θέατρο και για τους Μίτσους και για το τσαντήρι μέχρι κάποιο σημείο.
Θα ζήσουμε καλύτερα, Μίτσο, θα ζήσουμε καλύτερα, τελείωσε. Είναι αποφασισμένο, έτσι. Ναι. Ούτε είμαι υπέρ αυτών που τώρα τον χτυπάνε όλοι μαζί, γιατί αυτοί όλοι μαζί ήταν που τον ανέβασαν κιόλα. Κάτι που το άξιζε, έτσι κι αλλιώς, μίλησα για φωτεινό μυαλό. Αυτά δυστυχώς και άλλες φορές τα έχω πει και δεν τα έχει πει κανένας. Δεν τα βάζουνε. Όχι, εγώ θα τα βάλω. Εσύ να τα βάλεις. Αν σας έλεγε να ξανακάνετε κάτι μαζί, θα το ξανακάνετε. Βεβαίως. Βεβαίως θα το ξανάκανα. Το έλλειμμα του κράτους είναι δικό τους. Αυτοί τα κλέψαν. Δεν πήραμε εμείς κάτι από το ταμείο αυτό το συγκεκριμένο. Πήρες και εσύ. Όχι, δεν πήρα εγώ. Και αγαπημένοι, τους λατρεύω. Τους λατρεύω. Εντάξει, και βέβαια εγώ έχω και λόγους δικούς μου, έτσι. Θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να μην τους κάνει κέφι αυτούς τους ανθρώπους. Εννοείται. Και ως οικογένεια. Είναι όλη η οικογένεια. Πολύ χιούμορ. Ναι. Απίστευτο χιούμορ. Και πολιτικοποιημένη οικογένεια. Έχει υπάρξει και μου φαίνεται βουλευτή να στο που έρχεται. Καλά. Αυτό δεν σε κάνει και καλό άνθρωπο ή καλό πολιτικό ή καλό ηθοποιό ή οτιδήποτε. Δηλαδή μην τα συνδέουμε. Η συγκεκριμένη όμως είναι πολύ καλός άνθρωπος. Και καλή ηθοποιός. Γι' αυτό και μπήκε στην πολιτική. Μπήκε ρομαντικά μέσα. Δεν μπήκε σε κάτι άλλο που μπαίνουν μέσα για να μπουν γιατί έχει ωραία. Και νομίζω ότι οι βουλευτές του ΚΚΕ δίνουν την αποζημίωση στο κόμμα. Δεν είναι στην κατηγορία. Εντωμεταξύ, να πούμε ότι δεν είναι μόνο αυτή η συνέντευξη. Είναι πολύ μεγάλη. Απλά την έχουμε σπάσει σε δύο δόσεις, ναι, γιατί δεν τους χορταίνουμε γι' αυτό. Η καλύτερη ατάκα για μένα, πες πατλάκι. Αυτή είπε, πες το εσύ την τίποτα. Λέει, πεινάω σπίτι μου, πρέπει να πάω στο και στο Survivor και να πεινάσω. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί, δεν υπάρχουν. Επίσης, σας έχω μάθει, επειδή είχα την τύχη να κάνω έτσι αυτή τη συνεργασία με τον Αντών τον Ξένο. Είναι συναρπαστικός άνθρωπος, συναρπαστικός άνθρωπος και καταλαβαίνεις πραγματικά την αξία του θεάτρου και τι σημαίνει θέατρο και επίσης καταλαβαίνεις πόσο σημαντική είναι η γλώσσα, οι λέξεις, η προφορά τους και ο χρωματισμός τους. Την ίδια πρόταση μπορεί να την πούμε όλοι, άμα στην πει ο Αντώνης, νομίζεις ότι έχει χρώμα. Ναι. Παίρνει ζωντάνια, γίνεται εικόνα μπροστά σου, η ίδια πρόταση. Είναι μαγικός ο άνθρωπος, μαγικός. Είναι μαγική οικογένεια γενικά. Τους ευχαριστούμε πολύ. Θέατρο από κοινού, δεν χάνουμε τις παραστάσεις, έτσι, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και γίνεται εκεί το έλα να δεις. Αυτό σας λέω μόνο. Θα πάτε και θα περάσετε τέλεια. Και έχουμε και άλλη συνέντευξη στη συνέχεια να δούμε. Πάνε λέει κάμπινγκ. Θεή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή ανατροπή. Από στιγμή σε στιγμή θα είναι κοντά μας και ο Βασίλης ο Κωστόπουλος, καθηγητής φωνητικής του Star Academy. Να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα για τις προσωπικότητες και όχι μόνο. Να μας κάνει βασικά τραγουδιστές για προσωπικό συμφέρον, δηλαδή τον έχουμε φέρει εδώ, μην νομίζετε. Τι θα πει ο Ρέμος μπροστά. Έλατε. Δεν ξέρω αν έχω τη δυνατότητα να πάμε σε μια είδηση τελευταία στιγμή. Γιώργος Φακενάκης είναι κοντά μας, αλλά και Θάνος Βάγιος βρίσκεται σε ζωντανή σύνδεση έξω από το καφέ που διατηρεί η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, γιατί όπως διαβάσαμε στο διαδίκτυο και μάλιστα από την αρχή έκανε το blog του Νάσου του Γουμενίδη, μία πληροφορία που αφορά σε μία δικαστική εξέλιξη στο θέμα. Πρώτα να δώσω, θα μου επιτρέψεις, Θάνο, το λόγο στο Γιώργο του Σφακιανάκη που πρόλαβε έτσι λίγο-λίγο να κάνει ένα ρεπορτάζ και αμέσως θα μιλήσουμε και μαζί. Γιώργο. Χριστίνα μου, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι εδώ και λίγη ώρα έχουν βγει στη δημοσιότητα διάφορες πληροφορίες που κάνουν λόγο ότι ο εισαγγελέας έχει διατάξει την προανάκριση και τη συμπλήρωση νέων καταθέσεων της Φρόσος Κυριάκου αλλά και της Μίνας Αρναούτη. Να πούμε βεβαίως ότι εγώ επικοινώνησα με επίσημες πηγές από το περιβάλλον και των δύο γυναικών, όπου αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι καμία από τις δύο δεν έχει λάβει κλίση τόσο από τον Θεσματοδίκη Αθηνών, αλλά όσο και από τον Εισαγγελέα Αθηνών. Mm-hmm. Να πούμε βεβαίως ότι οι αρχές του χρόνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυρία Αθηνά Παντελίδη, η μητέρα του αδικοχαμένου τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, είχε καταθέσει έναν ογκώδη φάκελο στον Εισαγγελέα Αθηνών με πορίσματα διαφόρων συμβούλων της οικογένειας. Να πούμε δε ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, η κυρία Αθηνά Παντελίδη είχε στραφεί εναντίον και των δύο κοριτσιών. Mm-hmm. Βεβαίως ο εισαγγελέας, όταν είχε λάβει τον ογκώδη αυτό φάκελο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, θα ζητούσε να γίνει περαιτέρω διευκρίνηση και νέες πληρωματικές καταθέσεις. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στις 13 Μαρτίου του 2017 ο εισαγγελέας έστειλε νέο φάκελο στο πτεσματοδίκη Αθηνών, χωρίς βεβαίως ακόμη να έχουν γίνει γνωστά τα αιτήματά του. Μάλιστα. Θάνος.
Καλησπέρα και από εμάς, εδώ από τη Νέα Ιωνία. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά νωρίτερα, βρισκόμαστε έξω ακριβώς από το καφέ που διατηρεί η οικογένεια Παντελίδη. Πρέπει να σας πω ότι σύσσωμη οικογένεια βρίσκεται εδώ, αλλά εμείς μας ζήτησαν φυσικά να μην τους απευθύνουμε το λόγο on camera. Πιστοί στην όλη στάση που κρατούν όλο αυτό το διάστημα, να μένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, εγώ μίλησα με τη μητέρα του Παντελή Παντελίδη, η οποία με ενημέρωσε ότι μόλις και αυτή τώρα ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη και μάλιστα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μιλάει με τον δικηγόρο της οικογένειας προκειμένου να κανονίσουν το επόμενο τους ραντεβού για να συντονίσουν τις κινήσεις τους από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή, σύμφωνα και με και το δικό μας ρεπορτάζ, πιθανότατα να κλητευτούν τα δύο κορίτσια για να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις βάσει του φακέλου. Να ισχύει η συγκεκριμένη είδηση, ακριβώς. Βάσει του φακέλου. Δεν έχει γίνει αυτό ακόμα όμως. Ακόμα δεν έχει γίνει, απλά μάλλον βρίσκεται στις προθέσεις. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Θάνο. Και να έρθουμε εμείς στα δικά μας, για να δούμε τι γίνεται εκεί στην Ακαδημία μας, για να δούμε τι γίνεται στα αστέρια μας, πώς πάνε τα αστέρια μας, που κάθε μέρα που περνάει, σας είπα να με εμπιστεύεστε, θα γίνει το Star Academy, θα πάθετε θυσμό, θα δείτε τι έχει να γίνει, έχουν αρχίσει οι πρώτες ίντριγκες, οι παρεξηγήσεις, αλλά επίσης έχουν αλλάξει, παιδιά, και οι φωνές μέσα σε 4 ημέρες. Ξεχάστε τις φωνές που ακούσαμε την Παρασκευή. Θα ακούσετε άλλο project αύριο. Αλματώδη. Αυτό είναι το θέμα του Star Academy. Άλλες φωνές. Να δούμε την εξέλιξη. Το να πάει μια φωνάρα μέσα δεν μου λέει τίποτα. Το να πάει κάποιος που, δηλαδή, όπως εγώ που ούτε τον μπάνιο δεν κάνω και ξαφνικά να αρχίσω να τραγουδώ, είναι σημαντικό. Αλλά βέβαια, επειδή εμείς τα λέμε όλα εδώ, να τα λέμε όλα τα πράγματα με το όνομά τους, δεν μας αρέσει να χαριζόμαστε. Προσωπική έκκληση, σταματήστε να τρώτε. Προσωπική έκκληση. Για πολλούς λόγους. Καταρχήν, δεν είμαστε η αντίθετη πλευρά του παιχνιδιού Survivor. Να αποδείξουμε. Από τη μία έχεις τι θα πάθεις άμα δεν τρως ένα μήνα, και από την άλλη έχεις τι θα πάθεις αν τρως 24 ώρες ένα μήνα. Yeah. Νομίζω ότι μόνο γι' αυτό πρέπει να έχουμε να ζυγιζόμαστε κάθε εβδομάδα. Επίσης, κάτι άλλο, συγγνώμη. Το φουρνάκι δεν είναι αποθήκη το πρόβλημα. Βάζουμε φάγη και το ψήνουμε μέσα. Νομίζω ότι απλά αν κάνουμε ένα ντου στα δωμάτια του, θα βρούμε τρόφιμα κάτω από τα κρεβάτια. Τόσο πολύ. Μέσα στα ντουλάπια, στα ντουλαπάκια που φυλάνε τις οδοντόβουρτσες, μπορεί να έχουν κρυμμένες σοκοφρέτες. Δηλαδή παίζει το σενάριο. Θα το δείτε εδώ, σε λίγο, ο αγαπημένος μου, ο Βασίλης, θα είναι κοντά μας. Εδώ τον περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Και να δείτε πώς θα γίνει ο Ρέμος εγώ. Παρακαλώ. Δεν λύσαμε το Ρέμος. Μην τρώτε άλλο. Ναι, παιδιά, είναι κορυφαίος. Στην κορυφή θα πάμε να πιάσουμε. Τι θα πάω τώρα, στα δεύτερα. Επίσης είχαμε και το πρώτο Μαναφούκι, διότι έφτασε ο Γιάννης. Ο Γιάννης που έβαλε το κοινό μέσα. Ναι. Είναι μεγάλη ιστορία. Είναι με τα ακουστικά και τραγουδάει. Πολύ τρώει και τραγουδάει. Μικρόφωνο, ναι. Έτσι δεν είναι. Μασάω, τραγουδάω. Τρώει και είναι ο μόνος που ταυτόχρονα μπορεί και να τραγουδάει και να τρώει. Ναι, δηλαδή χθες υπάρχει πλάνο, υπάρχει σκηνικό που παίρνει. Ανοίγει το φουρνάκι μικροκυμάτων, παύλα ντουλάπι, παύλα έχει τα πάντα μέσα. Παίρνει μια μπουκιά, δεν ξέρω τι ήταν. Και τι που είμαι θυσμένος από τη μουσική, δεν μπορώ. Ναι, αλλά το παιδί δουλεύει όμως. Δουλεύει. Λοιπόν, βγαίνει και σε εικόνα.